επιτρέψτε μου τη συγκίνηση. Πήραμε σύνταξη από το ΕΣΥ, αλλά δεν πήραμε σύνταξη από τους αγώνες. Η σύνταξη στους αγώνες έρχεται όταν δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και ευτυχώς η φύση μας πρίκησε να λειτουργεί ακόμα ο εγκέφαλος και να διεκδικούμε το αυτονόητο. Εμείς λοιπόν που είμαστε εκατοντάδες και χιλιάδες συνταξιούχοι του ΕΣΥ και στηρίξαμε τη δημιουργία αυτού του συστήματος από το 1983, όταν βγήκε το άρθρο 4 και που καταργούσε τις απεργίες, η ΕΙΝΑΠ έβγαινε με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την απεργία» στη Βουλή ο νόμος της υγείας για να γίνει το ΕΣΥ. Είχε πρόγραμμα προετοιμαστεί η μεγάλη αναγκαιότητα από τη δεκαετία του 70, ώστε να αμείβονται οι γιατροί, να μην πληρώνονται από τα ποσοστά των καθηγητών, να μπορούν να έχουν τα ρεπό τους. Υπήρχαν άθλιες συνθήκες και καταφέραμε να γίνει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση. Καταφέραμε να πείσουμε, να πιέσουμε, να δημιουργηθούν τα κέντρα υγείας στην επαρχία που έμειναν στη μέση, γιατί δεν έγιναν τα αστικά κέντρα υγείας στο κέντρο και στις συνοικίες των μεγαλοπόλεων. Συνεχίστηκε ο αγώνας όμως. Τα μεγαθύρια της υγείας κάθε χρόνο επέβαλαν στις κυβερνήσεις κομμάτι-κομμάτι, είτε από τον προϋπολογισμό, είτε από το προσωπικό, είτε από την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, να ξεδοντιάσουν αυτό που είχε απομείνει. Και εμείς τι κάναμε? 2.500 εφημερίες ο καθένας στην πλάτη μας για να στηθεί αυτό το σύστημα και να έρχεται ο λαός δωρεάν με το κεφάλι του ήσυχο ότι θα υπάρχει γιατρός και θα τον δει. Να έρθουν να μας πούν πόσες εφημερίες έκαναν αυτοί οι κύριοι που θέλουν σήμερα να ισοπεδώσουν τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης και των προλετάριων γιατρών και των προλετάριων υγειονομικών που πάλεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα περάσει στη συνείδηση του λαού, δεν θα περάσει να αποσυρθεί, δεν θα περάσει. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Εκτός από τους συνταξιούχους που ανέφερε ο προηγούμενος συνάδελφος, ετοιμάζουμε το μεγάλο συναλλητήριο με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό στις 17 του μήνα ημέρα Σάββατο εδώ στο Σύνταγμα. Όλοι οι φορείς, όλα τα σωματεία, να μην δώσουμε ευκαιρία στον κάθε τυχοδιώκτη να ακυρώνει το έργο του ελληνικού λαού, το έργο των τίμιων υγειονομικών και να μην απαξιώνει τις εισφορές.